δεν είναι όλα αυτισμός. Οι γονείς ανησυχούν πάρα πολύ πάντα όταν ένα παιδί δεν τα καταφέρνει καλά, μήπως έχει αυτιστική συμπεριφορά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Θα με ακούσετε να το λέω σαν NAD, νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Σύμφωνα με το DSM το 5, κατατάσσονται σε 6 κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, νοητική υστέρηση. Αυτό το παιδί το οποίο πραγματικά υστερεί νοητικά. 2. Διαταραχές επικοινωνίας. Λέγονται communication disorders. 3. Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Γι' αυτό το οποίο ενδιαφέρεται ο περισσότερος κόσμος, αλλά τα πάντα δεν είναι αυτισμός. 4. Διαταραχές στην ελλειμματική προσοχή και στην υπερκινητικότητα. Τη γνωστή μας ΔΕΠΗ. 5. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία. Learning disabilities. Και 6. Κινητικές διαταραχές. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε και να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι με τον αυτισμό. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα αναλύσω ένα-ένα ξεχωριστά. Ευχαριστώ.